εκρήξεις. Να ενημερώσω εγώ λοιπόν ότι είναι το Γιάκοβο και η Μπόρτσα κοντά στο Βελιγράδι και είναι και το Πάντσεβο γύρω στις 4.30 ώρα Ελλάδος. Χτυπήθηκε και το Πάντσεβο. Είναι η πολλωστή φορά που βομβαρδίζουν αυτή την περιοχή. Μπάσχετος δεν είχαμε ακόμα αυτό που λες και ευτυχώς δεν είχαμε βόμβες μέσα στο Βελιγράδι. Ωστόσο υπήρχε αυτό το εκρηκτικό κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και στην Πρίστινα και στο Βελιγράδι. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι, τρομοκρατίας. Εδώ ο κόσμος αντιδρά ψύχραμα τουλάχιστον προς το παρόν. Φυσικά υπάρχει και ο φόβος, υπάρχει και η αγανάκτηση, υπάρχει και η οργή και η θλίψη. Ας πιστεύουμε ότι αυτό το τρελό, αυτή η τρελή κατάσταση θα τελειώσει γρήγορα. Ας πιστεύουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα με κάποιο συμβιβασμό είτε από μια πλευρά είτε από την άλλη. Όντως, τουλάχιστον προς το παρόν, Θανάση δεν φαίνεται να υποχωρεί ούτε η μια πλευρά ούτε η άλλη. Και συνεχίζεται αυτή η τρέλα του πολέμου. Από ό,τι όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Τάσο, σε ευχαριστούμε. Πήραμε μια γεύση και εσύ από το Βελιγράδι. Τον Τάσο Δούσα τον ακούσουμε σε λίγη ώρα και πάλι. Τώρα να πάμε στα ελληνοσερβικά σύνορα, να πάμε στον Πάνο Σταματόπουλο και να δούμε τι γίνεται και με τους πρόσφυγες, αλλά τι γίνεται και με τις εχθροπραξίες. Και εκεί κοντά στα σύνορα σημειώνονται εχθροπραξίες μεταξύ Σέρβων και Αλβανών. Πάνο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Θανάση, σε μία ώρα από τώρα, όταν θα αρχίσει να χαράζει, 4.000 αλβανόφωνοι πρόσφυγες οι οποίοι πέρασαν τη νύχτα στο σερβικό έδαφος θα ετοιμαστούν για να περάσουν στην Αλβανία. Ένα ακόμη κύμα δηλαδή προσφύγων σε λίγη ώρα θα περάσει στο αλβανικό έδαφος. Στην πόλη Κούξη, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα σύνορα, τους περιμένουν εκατοντάδες πούλμαν τα οποία έχουν ανέβει εκεί πάνω, καθώς επίσης και πολλά φορτηγά του αλβανικού στρατού, τα οποία έχουν μεταφέρει κουβέρτες, ψωμί και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν οι πρόσφυγες. Πρέπει να πούμε, Θανάση, ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των... Πριν μας πεις για αυτό το κομμάτι, πες μας λίγο ακόμα για τους πρόσφυγες. Φτάνουν εκεί πάνω, στη συνέχεια τι γίνεται, πού τους κατευθύνουν, πόσο αντέχει ακόμη η Αλβανία να τους φιλοξενήσει και αν κάποιοι από αυτούς τους πρόσφυγες είναι μουσουλμάνοι, να θυμίσουμε, όλοι οι αλβανόφωνοι οι πρόσφυγες που φτάνουν εκεί, αν κάποιοι από αυτούς κατευθύνονται προς τις νότιες περιοχές, εκεί που ζει το ελληνικό στοιχείο. Οι πληροφορίες που έχουμε, Θανάση, είναι ότι ενώ είχε πει η αλβανική κυβέρνηση ότι οι πρόσφυγες δεν θα κατευθύνονταν ούτε προς το Αργυρόκαστρο ούτε προς το Αγίου Σαράντα, στο νότο δηλαδή της Αλβανίας, χθες μάθαμε ότι 10 πούλμαν έφτασαν με τους πρώτους πρόσφυγες στην πόλη των Αγίων Σαράντα. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία που έχουμε. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να την επιβεβαιώσουμε. Για να δούμε τελικά αν όντως έχει αρχίσει να κινείται ένα κύμα προσφύγων και προς αυτές τις περιοχές. Εκεί πια θα αρχίσουν άλλα προβλήματα. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είδους προβλήματα θα αρχίσουν εκεί. Βεβαίως. Περιοχές οι οποίες έχουν αδειάσει σε ένα μεγάλο μέρος τους από το ελληνικό στοιχείο, έχουν απομείνει. Υπάρχουν πολλά χωριά, Θανάση, τα οποία όπως ξέρουμε έχουν 2 και 3 κατοίκους. Έχουν ερημωθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα κύμα προσφύγων τι προβλήματα θα δημιουργήσει σε αυτές τις περιοχές. Ακούσαμε και χθες τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα μεταφοράς προσφύγων προς αυτές τις περιοχές. Να δούμε τώρα τι έχει αλλάξει. Για να δούμε. Έλεγες για τις εχθροπραξίες, να ακούσουμε και αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ. Ναι. Αυτό που έχουμε μάθει εμείς, Θανάση, οι πληροφορίες μας είναι κυρίως από τους παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη Κούξη, που υποδέχονται τους πρόσφυγες, είναι ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των νοριακών φρουρών έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν όμως φήμες ότι αρκετοί πρόσφυγες έπεσαν σε ναρκοπαίδια. Μας είπαν ότι οι πληροφορίες αυτές μιλούν για 6 νεκρούς. Βέβαια, σε αυτή την πληροφορία δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να την επιβεβαιώσουμε και αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί πρόσφυγες προτίμησαν να μην περάσουν τη νύχτα τα σύνορα. Γιατί δεν περνούν μόνο από τον πεθυνοριακό σταθμό, περνούν από διάφορα μονοπάτια με άλογα, με γαϊδούρια, με τα πόδια και περνούν στο αλβανικό έδαφος. Αυτή η φήμη λοιπόν τους έκανε να το ξανασκεφτούν και προσπαθούν πλέον όλοι να περνούν μαζικά από τον μεθοριακό σταθμό και βεβαίως να είναι ημέρα. Ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να τονίσουμε, Θανάση, είναι ότι πολλοί οδηγοί των φορτηγών και των πούλμαν, παρόλο που είναι πληρωμένοι από την αλβανική κυβέρνηση και από την ανθρωπιστική βοήθεια για να πηγαίνουν στην πόλη Κούξη και να μεταφέρουν τους πρόσφυγες στις πόλεις της Αλβανίας όπου έχει καθοριστεί να πάνε, πολλοί προφασίζονται ότι δεν έχουν θέση στο φορτηγό τους ή στο λεωφορείο τους και είδαμε ένα φοβερό παζάρι
το ανθρώπινο πόδι, δηλαδή μια γρίολα συγκεκριμένα, προσπαθούσε να μπει μέσα στο πούλμαν, δεν την άφηνε. Αν είχε γεμίσει σφιχτικά το πούλμαν και αναγκάστηκε να πληρώσει. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες μάρτυρες για να καταφέρει τελικά να μπει μέσα στο πούλμαν. Σε ποιον Παναγιώτη να πληρώσει? Στον οδηγό του λεωφορείου. Απίστευτα πράγματα. Αυτά τα λεωφορεία κατά κάποιο τρόπο έχουν επιταχθεί από την αλβανική κυβέρνηση για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι προσπαθούν και επιχειρούν και τα καταφέρουν να βγάζουν και χρήματα από αυτή την ιστορία. Εκμεταλλευόμενο, όπως είπες πολύ σωστά, τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία, την τραγωδία. Ακόμα και Θανάση, ότι στο λιμάνι του Δυραχείου έφτασε ήδη το Σαν Μάρκο. Είναι ένα ιταλικό πολεμικό πλοίο το οποίο έχει ξεκινήσει να ξεφορτώνει φάρμακα, τρόφιμα, κουβέρτες, σκηνές, τα οποία ήδη έχουν πάρει το δρόμο για το στρατόπεδο προσφύγων που στείνεται εδώ έξω από τα Τύρανα. Ενώ σήμερα αναμένεται ένα ακόμη ιταλικό πολεμικό πλοίο. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε και εσένα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε στο Αβιάνο. Πάμε στον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγελάκη να δούμε τι γίνεται με το νέο κύμα επίθεση που εξαπέλυσαν οι νατοικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θόδωρο, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Προς το παρόν δεν έχουμε απογειώσεις από το Αβιάνο. Τα αεροσκάφη δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στην ιταλική βάση. Όπως πάντα θα επιστρέψουν κατά διαστήματα και όχι όλα μαζί. Χθες, όπως είδαμε, οι απογειώσεις ήταν αργότερα από ό,τι τις προηγούμενες μέρες, έγιναν πιο αργά. Αλλά το θέμα είναι αν και πόσο θα συνεχιστούν αυτές οι επιδρομές. Σημαντικό ότι στα Γκάλοπ η ιταλική γνώμη τάσεται ενάντια στην επιχείρηση κατά του Κωσόβου. Δυστυχώς όμως ο Νταλέμα λέει άλλα τώρα. Ο Νταλέμα, ναι, μίλησε χθες βράδυ στους Ιταλούς και είπε ουσιαστικά ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι επιδρομές. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Η διαμεσολαβητική προσπάθεια του Πριμακόφ απέτυχε. Εμείς θέλουμε την ειρήνη, αλλά πρώτα θα πρέπει να αρχίσουν να αποσύρονται οι δυνάμεις του Μιλόσεβιτς από το Κωσυφοπαίδιο και μετά θα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Προετοίμασε δηλαδή τους Ιταλούς, τους προετοίμασε να περιμένουν κι άλλες μέρες βομβαρδισμών. Το Γκάλο πάντως στο οποίο είχαμε αναφερθεί λέει ότι το 51% των Ιταλών είναι ενάντια στην επιχείρηση κατά του Κωσόβου και ότι το 45% πιστεύει ότι η Ιταλία δεν έπρεπε να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Υπέρ των βομβαρδισμών πόσοι είναι? Υπέρ είναι το 32%. Όχι όλο το υπόλοιπο δηλαδή. Όχι όλο το υπόλοιπο. Όσο μένει λέει ότι δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη διότι δεν είναι αρκετά, δεν έχει πληροφορηθεί αρκετά. Θόδωρε, να σε ευχαριστήσω και εσένα. Θα σε ακούσουμε και εσένα βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής. Να δούμε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό τι μετέδωσε ο Γιώργος Αυγερόπουλος την ώρα της πρώτης επίθεσης στην περιοχή της Πρίστινας. Ήταν γύρω στη 1:30 το βράδυ. Η Πρίστινα περνά πραγματικά σήμερα μια εφιαλτική νύχτα. Δεχόμαστε ένα μπαράζ βομβαρδισμών από νατοϊκά αεροσκάφη που έρχονται κατά κύματα. Ο βομβαρδισμός που άρχισε στη 1:15 περίπου ώρα Ελλάδας συνεχίζεται ακόμα και τώρα. Ακούμε κοφαντικές εκρήξεις, βλέπουμε λάμψεις στον ουρανό, φωτιές, μανιτάρια που σηκώνονται από το βάθος. Δεν βομβαρδίζουν το κέντρο της Πρίστινα τα αεροσκάφη, αλλά περιμετρικά σε μια ακτίνα 15 χιλιόμετρων από 5 έως 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της. Γυροφέρνουν τα γεράκια του πολέμου γύρω από την καρδιά αυτής της πόλης. Αυτό συμβαίνει. Φυσικά δεν έχουμε πληροφορίες για το πού ακριβώς και έχουν χτυπήσει τα νατοϊκά αεροσκάφη και ποιοι και πόσοι στόχοι έχουν πληγεί. Και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. Εδώ οι κάτοικοι έχουν δοκιμαστεί από όλη αυτή τη συμφορά που έχει χτυπήσει την πόρτα τους. Όσοι έχουν μείνει στην Πρίστινα τα βράδια την βγάζουν στα καταφύγια, τρέχουν στους δρόμους και στριμώχνουν τις ουρές για να αγοράσουν λίγα τρόφιμα και ζουν μια ζωή που από ειρηνική έχει μετατραπεί σε μια ασκέτη κόλαση. Αυτά λοιπόν συνέβησαν τη νύχτα στην Πρίστινα και το Βελιγράδι. Από όρια ήταν το ναυάγιο στο οποίο κατέληξε η δημοτική πρωτοβουλία του Ρώσου Πρωθυπουργού, του Πριμακόφ,
για την κατάπαυση των ατοικών βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία και την εξέβρεση ειρηνικής λύσης. Ο Γερμανός καγκελάριος Ρέντερ, μετά τη συνάντηση που είχε χθες το βράδυ στη Βόνη με τον Ρώσο αξιωματούχο, ο οποίος είχε συναντηθεί προηγουμένως με τον Μιλόσεβιτς στο Βελιγράδι, απέρριψε τις προτάσεις της σερβικής πλευράς. Την ίδια ώρα, ο Μπιλ Κλίντον δήλωνε ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να βομβαρδίζει τη Γιουγκοσλαβία. Στο κενό φαίνεται ότι έπεσε η μεσολαβητική προσπάθεια του Ρώσου Πρωθυπουργού Γευγένη Πριμακόφ. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρόντερ μετά το τέλος των συνομιλιών του με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, οι γιουγκοσλαβικές προτάσεις που του εκόμισε ο κ. Πριμακόφ δεν αποτελούν βάση για μια πολιτική διευθέτηση στο Κόσοβο. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται ορατά σημάδια από την Γιουγκοσλαβία ότι είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, τόνισε ο κ. Σρόντερ. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ακόμη ότι ο κ. Πριμακόφ πιθανώς να επιστρέψει στη Μόσχα χωρίς περαιτέρω διαβουλεύσεις με τη Δύση. Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σχεδόν προδιαγράψει το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Όπως δήλωσε, γίνονται μεγάλες ακρότητες στο Κόσοβο και ο Σέρβος πρόεδρος πληρώνει το τίμημα της πολιτικής του. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρωθυπουργός σε δηλώσεις του στο αεροδρόμιο της Βόνης είχε αφήσει να διαφανεί κάποιο παράθυρο ελπίδας μετά τις πολύωρες διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς. Το αποτέλεσμα από τις εξάωρες συνομιλίες ήταν ενθαρρυντικό. Ο πρόεδρος Μιλόσεβιτς, μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε ότι αν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, είναι έτοιμος να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους Αλβανούς του Κωσυφοπεδίου, να μειώσει τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και να εξασφαλίσει την επιστροφή των προσφύγων, λέει ο Ρώσος πρωθυπουργός Πριμακόφ, μιλώντας στο αεροδρόμιο της Βόνης. Εικόνες σαν αυτές που βλέπετε από συντρίμια ενός ακόμη αεροσκάφου στις Συμμαχίες να έχει καταρριφθεί από σερβικά αντιεροπορικά κάνουν τους Σέρβους να χαμογελούν. Ίσως γιατί βλέπουν ότι τελικά η Συμμαχία δεν είναι τόσο άτρωτη όσο θέλει να εμφανίζεται. Και αυτό τους δίνει θάρρος να συνεχίσουν, να υπομένουν και να αισιοδοξούν. Τα σερβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ένα ανατοϊκό αεροσκάφος, πιθανότατα βρετανικό Harrier, καταρρίφθηκε κοντά στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Σύμφωνα με τον Σέρβο στρατηγό Σμίλιανιτς, η αεράμυνα της χώρας έχει καταρρύψει συνολικά 7 ανατοϊκά αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 30 πυράβλους και 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Από την πλευρά τους, οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δηλώνουν πως όλες αυτές τις ημέρες δεν είχαν απώλειες. Τη μόνη απώλεια που παραδέχονται ήταν αυτή του απόλυτου όπλου τους, του άλλου του βομβαρδιστικού στέλ που συνετρίβει έξω από το Βελιγράδι το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ABC, ο πιλότος του Stealth εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος, έπεσε με το αλεξίπτωτο στο έδαφος και φρόντισε να κρυφτεί για να μην το δουν οι Σέρβοι στρατιώτες. Χρησιμοποίησε τον ασύρματο για να ειδοποιήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες που έφτασαν με ελικόπτερο από το Πρίντιζι της Ιταλίας. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται με το πανηγυρικό συμπέρασμα πως οι Αμερικανοί αποδείχθηκαν πιο γρήγοροι από τους Σέρβους στρατιώτες και καταλήγει με την προβολή εικόνων από εξαιρετικά σκληρά στρατιωτικά γυμνάσια. Είμαστε γενναίοι και η Σερβία θα αντέξει σε όλα, λέει αυτό το Σέρβος. Είναι δειλή. Ας έρθουν να μας αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Όχι έτσι με τις βόμβες, λέει αυτός ο άντρας. Και ενώ οι ανατοϊκές βόμβες πέφτουν σαν βροχή στην καρδιά της Γιουγκοσλαβίας, δεκάδες νεογέννητα μένουν στο σκοτάδι, μακριά από κάθε ανθρώπινη φροντίδα και στοργή. Αυτά τα 51 μωρά είχαν την ατυχία να γεννηθούν την ώρα που οι συμμαχικές δυνάμεις αποφάσισαν να προσφέρουν την περιβόητη ανθρωπιστική τους βοήθεια. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές οι αθώες ψυχές που γεννήθηκαν μέσα στον παραλογισμό του πολέμου θα κατορθώσουν να επιβιώσουν. Πολλά από αυτά τα νεογέννητα ίσως να μην γνωρίσουν καν τους γονείς τους που τρέχουν κάθε βράδυ πανικόβλητοι στα καταφύγια χωρίς να είναι σίγουροι ότι θα καταφέρουν να επιστρέψουν πίσω στο νοσοκομείο. Θα ρωτούσαμε τον Κλίντον, δεν έχει αυτός παιδιά, ας το σκεφτεί λίγο αυτό, λέει αυτή η νεαρή μητέρα. Οι κάτοικοι του Βελιγραδίου όμως δεν λυγίζουν. Κάθε μέρα που περνά τραγουδούν για την ειρήνη και βροντοφωνάζουν ότι θα επιβιώσουν. Ακόμη και αν χρειαστεί να μπουν οι ίδιοι στα στόχαστρα των γερακών του ΝΑΤΟ. Από το Βελιγράδιο, ο ανταποκριτής του Sky Τάσος Δούσης μεταδίδει. Την ώρα που οι παλέμαχοι πολιτικοί Μιλόσεβιτς και Πριμακόφ συζητούσαν για το μέλλον της Γιουγκοσλαβίας στο άνετο προεδρικό μέγαρο, το αύριο, το ουσιαστικό μέλλον της πόλης, η νεολαία του Βελιγραδίου έδινε το δικό της παρόν και πάλι στην πλατεία Τίγκρε. Ξεκίνησε πριν από τρεις μέρες ως μια πλάκα για να εκτονωθούν οι κάτοικοι της πόλης από την ένταση των βομβαρδισμών. Τώρα πια έχει γίνει το καθημερινό ραντεβού για όλο τον κόσμο. Μπορεί να μας πάρετε το κεφάλι, όχι όμως την καρδιά, φωνάζανε χορό θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουν τη δική τους απάντηση στις ανατοϊκές δυνάμεις που αποφάσισαν την ενίσχυσή τους το τελευταίο 24ωρο. Θα είναι και αυτά αόρατα, μου λέει με καμάρι ένας νεαρός, μόλις του λέω την είδηση. Γιατί αν είναι να ξέρουν ότι και εμείς τώρα ετοιμάζουμε το αόρατο Γιούγκο και θα τους σκίσουμε. Από το Βελιγράδι,
Τάσος Δούσης για την τηλεόραση του Sky. Ένα γεγονός που προεβλήθη ιδιαίτερα από την Ιουγκοσλαβική τηλεόραση χθες ήταν αυτή η εκδήλωση που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας, στην Αμερικανική Πρεσβεία. Δεκάδες καλλιτέχνες λοιπόν και απλοί πολίτες, κρατώντας κεριά στα χέρια, βρίσκονταν από χθες το απόγευμα μέχρι πριν από λίγη ώρα, μέχρι τις 5, έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία, διαδηλώνοντας ενάντια στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Ξεκίνησε σαν μια ήσυχη καθιστική διαμαρτυρία, μια κίνηση των καλλιτεχνών ενάντια σε αυτό τον άδικο πόλεμο. Όσο όμως η ώρα περνούσε, μετατράπηκε σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Καλλιτέχνες, διανοούμενοι, Σέρβοι, Κούρδοι, οι διαδηλωτές του εργατικού κέντρου έγιναν μια μεγάλη παρέα. Με κεριά και σημαίες στα χέρια, απάντησαν στα γεράκια του ΝΑΤΟ με τύμπανα και αντιαμερικανικά συνθήματα. Λίγο πριν τις 10 όμως το σκηνικό γύρω από την πρεσβεία άλλαξε. 40 αναρχικοί προσπάθησαν να μαυρώσουν αυτήν την ειρηνική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν το καταστρεπτικό τους έργο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Βιομηχανίας στην Οδό Μιχαλακοπούλου, πετώντας μια βόμβα μολότοφ. Ήταν το σήμα για να αρχίσει ο κλεπτοπόλεμος με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τα επεισόδια επεκτάθηκαν στις οδούς Εύρου, Λαμψάκου και Κερασούντος. Στο περασμά τους η ομάδα των αναρχικών κατέστρεφε τα πάντα με πέτρες και βόμβες μολότοφ. Τις βιτρίνες των καταστημάτων, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, όπως αυτό που βλέπετε να παραδίδεται στις φλόγες. Λίγα μέτρα πιο πάνω, έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, η ειρηνική διαμαρτυρία συνεχιζόταν. Πρωτοστάτης και πάλι ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος. Μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες, αψήφισαν το κρύο και κάθισαν στο δρόμο. Εκεί και η Άννα Βαγενά, η Αλέξια, η Ελένη Ράντου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Διονύσης Τσακνής, ο Παντελής Βούλγαρης, ο Κυριάκος Κατσουράκης, η Μίρκα Παπακοσταντίνου, η Μίνα Αδαμάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Κώστας Καζάκος και η Τάνια Τρίπη. Σιωπηλά, χωρίς τραγούδια αυτή τη φορά, φόρεσαν απλώς μαύρα περιβραχιόνια και έγιναν ένα με το ανώνυμο παλώμενο πλήθος. Οι ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις είχαν κάνει κλειόγυρο από την Αμερικανική Πρεσβεία. Κανείς όμως από τους συγκεντρωμένους δεν επιχείρησε να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο. Στο πλευρό των καλλιτεχνών και πολλοί Σέρβοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Τα χέρια τους σερβικές σημαίες, στο μέτωπό τους οι γνωστοί στόχοι. Οι Σέρβοι άλλωστε έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν με θάρρος τον πόλεμο. Με λεβεντιά, όπως είπε και στο κεντρικό δελτίο του Sky, ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Dragan Tarlats. Είμαστε στη θέση να περασπίσουμε τα εδάφη μας. Για άλλη μια φορά, από τόσους πολέμους που έχουμε περάσει και έχουμε βγει πάντα νικητές, να δείξουμε στους Αμερικάνους, στο ηγέτη τους, ότι οι Σέρβοι έχουν την λεβεντιά μέσα τους, κάτι που σίγουρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τέλος του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. Είμαστε από τους λίγους λαούς που το έχουμε κρατήσει. Κύριε Τάρλατς, καλησπέρα σας. Και δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Τάρλατς, καλησπέρα. Να πούμε ακόμα ότι όσο περισσότερος μας βομβαρδίζουν, τόσο πιο δυνατοί και πιο σκληροί θα είμαστε απέναντί τους. Αυτές ήταν οι διαμαρτυρίες στην Ελλάδα, κρατώντας ελληνικές, σερβικές και κυπριακές σημαίες. Χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν χθες τη Λευκοσία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Οι νεαροί στο σιδερόφρακτο κτίριο που φρουρούσαν οι σχεδιές αστυνομικές δυνάμεις πέταξαν ράντζια και αυγά. Λίγη ώρα αργότερα την θέση τους πήραν χιλιάδες Σέρβοι μετανάστες που διαμαρτύρονταν για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στην Αμερική είναι τη δύναμη τους και την ισχύ τους. Πρέπει να τη δείξουν στην Κύπρο που χρειάζεται τη βοήθεια μας σε 25 ολόκληρα χρόνια. Όχι να τη δείξουν σε ένα μάχο πληθυσμό όπως την Ιουγκοσλαβία. 1, 2, 3, Έλα, Σερβία, Ορθοδοξία! Είναι όλοι Κύπροι οι μαθητές από 12 έως 18 ετών. Συγκεντρώθηκαν έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκοσία. Ήταν περισσότεροι από 5.000, ντυμένοι με τα χρώματα της γαλανόλευκης, κρατώντας ελληνικές, σέρβικες και κυπριακές σημαίες, όλοι μαζί ένωσαν τις φωνές τους, στέλνοντας ένα βροντερό μήνυμα στους λαούς του κόσμου. Ο πόλεμος δεν είναι ο τρόπος για να φέρει την ειρήνη. Και τώρα ένα σύστημα που όλους μας ενώνει, ΝΑΤΟ, κουρούνια, δολοφόνη.
Την ώρα που οι αντιαμερικανικές διαδηλώσεις φουντώνουν σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Κύπροι μαθητές βγήκαν στο δρόμο για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Άρχισαν να πετούν ράτζια, αυγά, ακόμη και καπνογόνα, κατά του κτηρίου της πρεσβείας. Η Αμερικανική πρεσβεία ήταν στην κυριολεξία, ζωσμένη από σειρματοπλέγματα. Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι βρίσκεται στην πράσινη γραμμή. Η παρουσία πάντως ισχυρής αστυνομικής δύναμης απέτρεψε τα επεισόδια. Βλέπετε ένα μαθητή να εκτοξεύει καπνογόνα μέσα από τα σειρματοπλέγματα. Οι υπόλοιποι εξακολουθούν να φωνάζουν αντιαμερικανικά συνθήματα με το πάθος των νέων παιδιών που ονειρεύονται ένα ειρηνικό κόσμο. Ελλάδα, Σερβία, συμμαχία! Ελλάδα, Σερβία, συμμαχία! Αδέρφια μας είναι Ορθόδοξοι, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ένας δικτάτορας όπως ο Κλίντον να τους βομβαρδίζει καθημερινά. Όλοι απανταχού Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα σας δούμε στο πλευρό των αδερφών μας Σέρβων για εν τελική νίκη της Ορθοδοξίας. Δηλώνουμε την αγανάκτηση μας και το μήνυμα που μπορούν να πάρουν από αυτήν τη διαδήλωση μας και από τίποτε άλλο. Λίγη ώρα αργότερα οι μαθητές διαλύθηκαν και τη θέση τους έξω από την πρεσβεία της Αμερικής κατέλαβαν 3.000 Σέρβοι, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν με τη σειρά τους για τις αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία. Τα ίδια συνθήματα φώναξαν και λίγο αργότερα. Αυτή τη φορά όμως έξω από την πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.